σας. Πώς ήταν η βόλτα? Τέλεια, υπέροχα. Με το άλογο. Πανέμορφα. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Best Vlog. Τι κάνετε? Πολύ, Χριστίνα. Χάρηκα, χάρηκα. Η εμπειρία? Υπέροχη, φανταστική. Είναι λες και ζεις, δεν ξέρω, σε παραμύθι. Είναι απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Πανέμορφα, αξίζει πάρα πολύ. Τέλεια, το συνιστάτε? Φυσικά, το συνιστώ σε όλους. Εδώ έκανε η Βασία η κόρη μου που είναι 6 χρονών και τα πήγε περίφημα. Εγώ εν τω μεταξύ δεν έχω καμία εμπειρία με άλογα, αλλά ειλικρινά δεν χρειάζεται να έχεις εμπειρία. Έρχεσαι εδώ, τα παιδιά μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας έκαναν απίστευτη ξενάγηση. Είναι υπέροχο μέσα στο δάσος, τρέχουν τα νερά, δεν ξέρω τα έλατα, είναι απίστευτη η φύση. Τέλεια, όπως ακούσατε, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η φίλη μας Χριστίνα. Λοιπόν, έχει πιάσει βροχή, δεν μασάμε όμως. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Πάω στο φίλο μου το Μάκη μαζί με τα άλογα να μας πούνε δύο κουβέντες και τα άλογα. Πώς το λένε το φίλο? Αυτός είναι ο Μορένο. Μορένο. Yeah. Γεια σου Μορένο. Μάκη, θα μας πεις δύο λόγια. Έχουμε διάφορες διαδρομές. Ξεκινάμε με την πιο μικρή που είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτάκια. Μετά έχουμε μια μισή ουρίτσα, μετά έχουμε για μία ώρα, ανάλογα τι ζητάει ο κάθε πελάτης. Μπορούμε να κάνουμε και μονοήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Πόσο κάνει μία βόλτα, ας πούμε, με τα... Ξεκινάμε από τα 5 ευρώ μέχρι όσο φτάσουμε. Όσο, αναλόγως στην κάθε βόλτα, ανεβαίνει και η τιμή. Προσιτές τιμές ακούω. Τιμές είναι προσιτές, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τα άλογα ίσα είναι, υπάρχουν πάντα εκπαιδευτές. Ο φίλος εδώ? Πώς είναι ο Θέμης. Θέμης. Γεια σου ρε Θέμη. Χειμώνας. Στο Κερκέτιο. Χιόνι περιμέναμε. Δεν πειράζει όμως. Έχει μια πολύ ωραία βροχούλα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να το γυρίσει σε χιόνι. Έτσι Μάκη. Αυτό ελπίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι η ώρα να φεύγω από το Κερκέτιο. Ήτανε μια υπέροχη εμπειρία. Το ξαναλέω, αξίζει να το επισκεφτείτε και να κάνετε βόλτα, είτε με άλογο, είτε με τις γκουρούνες ATV, είτε με το snowmobile. Bye! Φίλοι μου, τα δώρα στο Best Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας. Και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλη σας. Ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού, 1 μήνα. Τα λέμε! Φεύγω από τα Λιβάδια Περτολίου, γεμάτος όμορφες εικόνες και συναισθήματα και κατευθύνομαι προς το χωριό Ελάτη. Εάν και έχω πάρα πολλά πράγματα να μοιραστώ μαζί σας, θα προτιμούσα να μην μιλήσω άλλο για να απολαύσουμε την διαδρομή μαζί. Απολαύστε την. Στη μέση του δρόμου η αγγελάρα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά.
Βρίσκομαι στο χωριό Ελάτη, επίσης ένα πανέμορφο χωριό. Είναι στον δρόμο καθώς πηγαίνεις για το χιονοδρομικό κέντρο Περδουλείο. Πάρα πολύ περιποιημένο χωριό, γεμάτο με μαγαζιά, εστιατόρια, ξενώνες και ξενοδοχεία. Το χωριό Ελάτη απλώνεται στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Κόζιακα, σε υψόμετρο 900 μέτρων. Είναι χτισμένοι αμφιθεατρικά στη σκιά του επιβλητικού κόκκινου βράχου, ατενίζοντας τις γύρω κορυφές της νότιας Πίντου. Καταστήματα τοπικών εντεσμάτων, γεύσεων και βουτάνων δημιουργήθηκαν για να διασωθούν οι γεύσεις των παλιών συνταγών της ορεινής περιοχής των Τρικάλων. Βουτυγμένη μέσα σε πυκνά δάση Ελάτης, δικαιολογεί απόλυτα την ονομασία της. Τα παλιά πέτρινα χτίσματα, οι λιτόστρωτοι δρόμοι και οι μικρές πλατείες, στολισμένες με βρύσες και παρτέρια, της προσδίδουν αρχοντιά και γραφικότητα. Ο πληθυσμός της είναι 950 κάτοικοι περίπου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ορεινό χωριό της περιοχής. Απέχει 33 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, 49 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα και 14 χιλιόμετρα από την Πίνη. Εδώ στο Ελάτη, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Μονοπάτια δηλαδή, για τους λάτρες των εξορμήσεων στη φύση και στο βουνό, ο προορισμός είναι ότι πρέπει. Ρίξτε ένα ματιά. Ψηλά, απέναντι από την κεντρική πλατεία, ανάμεσα στα έλατα, δεσπόζει ο κόκκινος βράχος. Είναι προσβάσιμος από βαθό μονοπάτι. Σε 15 λεπτά είσαι στην κορυφή του και η θέα του χωριού είναι πανοραμική. Εδώ υπάρχει οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο με διαδρομές έως 60 μέτρα ανάπτυγμα. Η αδρεναλίνη χτυπάει στο κόκκινο. Κοιτάξτε λίγο το χάρτη. Στο τέλος, πάνω από το χωριό, ανάμεσα στις γκρίζες ορτοπλαγίες της ανατολικής πλευράς του Κόζεκα, η Αρκοντότρυπα ατενίζει την Ελάτη από υψόμετρο 1400 μέτρα. Σύμφωνα με την παράδοση, μια μεγάλη αρκούδα ζούσε στη σπηλιά για πολλά χρόνια. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο άλσος του προφήτη Ηλία με το ομώνυμο πέτρινο κλισάκι. Διαθέτει σύγχρονη παιδική χαρά, αθλητικές εγκαταστάσεις και είναι ιδανικό για χαλάρωμα συντροφιά με το κελάιδημα των πουλιών. Δίπλα σε μια γραφική πλατιούλα με πέτρινη βρύση και παραδοσιακούς φανοστάτες λειτουργεί η παραδοσιακή αγορά. Τα ξύλινα σπιτάκια των παραγωγών προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από τοπικά προϊόντα και αναμνηστικά. Σε παραδοσιακά μαγαζιά της Ελάτης θα βρείτε λιαστούς τραχανάδες με πρόβειο γάλα, ποικιλία φυσικών προϊόντων όπως το μέλι, το πλιγούρι, λιαστές ντομάτες, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, φαρμακευτικά φυτά της περιοχής και άλλα. Η γεύση της Θεσσαλίας σας προκαλεί να την απολαύσετε. Σε απόσταση 9 χιλιόμετρα βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλείο. Το χωριό Περτούλη απέχει από την Ελάτη 15 χιλιόμετρα και τον Ιεραϊδοχώρη 19 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν το χωριό Ελάτη. Άλλο ένα πανέμορφο χωριό στη διαδρομή μας. Πάρα πολλές επιλογές, παιδιά. Στην περιοχή δεν ξέρω τι να σας συστήσω. Η επιλογή είναι δική σας. Επόμενος προορισμός, Γεφύρι Παλαιοκαριάς. Άκουσα ότι είναι πολύ καλό το γεφύρι και υπάρχει και ένας καταράκτης. Πάμε να το δούμε. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway. Αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλη σας. Ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο.
Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! The weather, and there's no wind, no sun, nothing. 80 days I'm numb, not feeling better, but a sweet relief is finding me. There's no love under the portrait. Πολύ κοντά από το χωριό Ελάτη είναι ο Άγιος Βυσσαρίωνας, το μοναστήρι που αξίζει να επισκεφτείτε. Μακριά από τους κοσμικούς δρόμους και αόρατος από τα βλέμματα των σύγχρονων ταξιδιωτών, το μεσαιωνικό μοναστήρι του Αγίου Βυσσαρίωνα στέκεται σαν απόρτιο φρούριο στους πρόποντες του Κόζεκα. Είναι από τα εντυπωσιακότερα αξιοθέατα που θα βρείτε εδώ. Φτάσαμε. Φτάσαμε στην γέφυρα Παλιοκαρδιάς. Πάω κάτω να δω και το καταράκτη. Φαίνεται ωραία. Το γεφύρι Παλαιοκαρδιάς είναι ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι με μήκος 26 μέτρα, ύψος 10 μέτρα και άνοιγμα τόξου 19 μέτρα και κατασκευάστηκε γύρω στο 1550. Ο ποταμός που περνά από το σημείο είναι ο Παλαιοκαρίτης και αν συνεχίσουμε τη διαδρομή μας φτάνουμε στη χαράντρα της Παλαιοκαρδιάς. Το γεφύρι συνέδεε τη Θεσσαλία με την Ήπειρο και αποτελούσε μία πολυσύχναστη διαδρομή εκείνη της εποχής. Φυσικά σήμερα δεν χρησιμοποιείται. Η παρουσία του συνδυάζεται τόσο αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον, δίνοντας την εντύπωση ότι υπάρχει εκεί από πάντα. Η ηρεμία του τοπίου διακόπτεται μόνο από τον αέναο βουητό των καταρακτών που μοιάζουν να αγκαλιάζουν το γεφύρι. Μαζί με την πλούσια ευλάστηση και τους απότομους βράχους συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό κατοικήσιμο από νεράιδες και εξωτικά. Μπροστά από την γέφυρα υπάρχει άπλωμα, χώρος που προσφέρεται για τη σύντομη διαμονή στο χώρο ή για πικνίκ. Μόλις 5 λεπτά απόσταση μετά από το γεφύρι της Παλαιοκαρδιάς βρίσκεται ο παλιός Νερόμυλος. Ο Νερόμυλος σήμερα παράγει αλεύρι από το γνωστό καλαμπόκι και από το λιγότερο γνωστό ζέα. Το ζέα είναι ίσως το αρχαιότερο δημητριακό και βασικό συστατικό στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Αξίζει να το επισκεφτείτε για να δείτε πώς γίνεται η διαδικασία παραγωγής αλεύρι με παραδοσιακό τρόπο. Η γέφυρα από το κεντρικό δρόμο είναι στα 10 λεπτά περίπου. Αξίζει να κάνετε μια στάση. Η γέφυρα της Παλαιοκαρδιάς είναι ένα από τα ομορφότερα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας, μέσα σε ένα τοπίο βγαλμένο από παραμύθι. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vez Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις,
με πρωινό εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλη σας. Ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Είμαι στον δρόμο και επιστρέφω στο ξενοδοχείο που με φιλοξενεί, το Μουζάκι Παλάς. Καθώς περνάω από το εντυπωσιακό φαράγγι του Πορταϊκού και σκέφτομαι τα μέρη που επισκέφτηκα, τις όμορφες εικόνες που παίρνω μαζί μου για πάντα. Η Θεσσαλία έχει απίστευτη ομορφιά με παραδοσιακά χωριά, καταράκτες, λίμνες, απέραντες πεδιάδες και ασύγκριτη φύση, που όποια εποχή και αν επιλέξεις να την επισκεφτείς, σίγουρα θα σε εντυπωσιάσει. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη μπορείς είναι να κάνεις ένα road trip, σαν και εμένα, και πιστέψτε με, σίγουρα θα μείνετε με τις καλύτερες εικόνες. Εάν θέλετε να μάθετε τι θα δούμε το επόμενο επεισόδιο, μείνετε λίγο ακόμα. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε ένα like. Εάν σας άρεσε πάρα πολύ, κάντε ένα subscribe. Και να ξέρετε ότι κάνοντας ένα like και subscribe, δίνετε μεγάλη δύναμη και κουράγιο στο δημιουργό. Δηλαδή σε μένα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά. Τα λέμε. Bye!